Δεν μπορεί η Ελλάδα με το δεδομένο της κλοπής να αποδεχθεί νομή κατοχή και κυριότητα. Αυτό δήλωσε από το Ηράκλειο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αναφερόμενη στο θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα μετά και τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομολογό του. Τα απαιτούμε, διότι δεν μπορεί η Ελλάδα με το δεδομένο της κλοπής να αποδεχθεί νομή κατοχή και κυριότητα στην βρετανική πλευρά. Η αισιοδοξία υπάρχει και πιστεύουμε απολύτως ότι θα έρθει η στιγμή τα γλυπτά να επιστρέψουν στον γενέθλιο τόπο τους. Το ζήτημα είναι πρωτίστως αξιακό, σημείωσε η Υπουργός, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για πρώτη φορά, Έλληνας Πρωθυπουργός πήρε επάνω του, στο ανώτατο δηλαδή επίπεδο, το θέμα της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό το οποίο εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν το εθνικό αίτημα της χώρας μας για την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας είναι ένα χάσκον μνημείο αυτή τη στιγμή. Επομένως, αυτό το οποίο εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός είναι ότι ηθικά και αξιακά τα συγκεκριμένα γλυπτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ως προϊόν κλοπής από την πλευρά του Λόρδου Έλγιν, θα πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα και να επανενωθούν. Την ίδια ώρα βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρονται σε συγκεκριμένους αρχαίους ελληνικούς θησαυρούς, τους οποίους όπως υποστηρίζουν σκοπεύει να δανείσει η ελληνική κυβέρνηση στη Βρετανία ως αντάλλαγμα για τη συνένεσή της στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, με τη Λίνα Μενδώνη να σχολιάζει. Αυτό το οποίο ελέγχθη και είναι αυτό το οποίο υποστηρίζουμε, ότι από τη στιγμή που η βρετανική πλευρά επιστρέψει εκεί που ανήκουν, άρα στην Ελλάδα, τα γλυπτά του Παρθενώνα, σε μία χειρονομία καλής θελήσεως, η ελληνική πλευρά θα φροντίσει να φιλοξενούνται στο Βρετανικό Μουσείο αρχαιότητες σημαντικές από την δική μας επικράτεια. Να φιλοξενούνται στα πλαίσια περιοδικών εκθέσεων.